Έκανε μια δήλωση ο πρόεδρος του Σωματείου στο Πανεπιστημιακό και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Δημήτρης Βρύσαλης, αναφορικά με την απόσυρση της ευθύνης κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων και της εξασφάλισης της μισθοδοσίας των εργαζομένων από τα νοσοκομεία, πιλωτικά από 1η πρώτου 2024, αφορά τους εργαζόμενους των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Κρήτης, νομίζω και της Μακεδονίας, και στη λειτουργία καθαρά των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σαν επιχειρήσεις που θα ψάχνουν πελάτες για να επιβιώσουν. Αυτό στο γενικό του το συμπέρασμα. Για πάμε λίγο πιο ειδικά, κύριε Βρύσαλη, για δώστε μας παρακαλώ πάρα πολύ να καταλάβουμε το παρακάτω. Κύριε Ανδρουγεράκη, καλή σας μέρα σας και στους ακροατές σας. Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια προετοιμαζόταν η απόσυρση του κράτους από την κρατική επιχορήγηση στα νοσοκομεία. Αυτό τα τελευταία 2 χρόνια έχει επισπευθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καταρχήν με άλλα 17 νοσοκομεία από την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν επιλεγεί ώστε να εφαρμόσουν ενιαία κατηγοριοποίηση των ασθενειών, των ιατρικών πράξεων, ώστε κατηγοριοποιημένες πλέον αυτές οι πράξεις ιατρικές να μπορούν να κοστολογηθούν και με βάση την κοστολόγηση αυτών των ιατρικών πράξεων και παροχών υπηρεσιών υγείας να γίνεται η αποζημίωση των νοσοκομείων. 17 είπατε νοσοκομεία? Είχαν ξεκινήσει αρχικά 17 νοσοκομεία. Σήμερα είναι έτοιμα να εφαρμοστεί στην υγειονομική περιφέρεια της 7ης υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης και στην 3η ΥΠΕ. Αυτό θα ξεκινήσει από 1η-1η του 2024. Η 3η ΥΠΕ είναι η Μακεδονία. Ναι, ακριβώς. Και βεβαίως από το 2024 θα ενταχθούν όλα τα νοσοκομεία στη χώρα μας. Ουσιαστικά αυτή η επιλογή δεν γίνεται ακριβώς για να διασφαλίσει μια ισονομία και αν θέλετε αυτά που παρέχουν υπηρεσίες υγείας να αποζημιώνονται καλύτερα. Αυτό το καθεστώς χρηματοδότησης ακριβώς γίνεται ώστε να κατηγοριοποιηθούν ακόμα περισσότερα τα νοσοκομεία, ώστε να περάσει πιο εύκολα το κλείσιμο, η συγχώνευση νοσοκομείων ή κλινικών στο όνομα της μη αποδοτικότητας των νοσοκομείων. Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Απλά και πρακτικά, κύριε Βρύσαλη. Πόσοι είσαστε εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο? 2.000 περίπου. 2.000 περίπου. Από 1η-1η 2024, όλοι εσείς οι 2.000 άνθρωποι θα περιμένετε το μισθό σας να βγαίνει, όποιος είναι ο μισθός σας, να βγαίνει μέσα από τα έσοδα που θα έχει το νοσοκομείο. Ποια, από πού είναι τα έσοδα του νοσοκομείου, τα απογευματινά ιατρία? Να διευκρινίσω, κύριε Ανδρουγεράκη, σε αυτή την πρώτη φάση, επειδή καταλαβαίνει κανένας ότι θα γίνει ένας χαμός, να το πω έτσι. Της κολάσεως θα γίνει. Δεν θα μπορεί να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι και οι μισθοί. Το μισθολογικό κόστος έχει φύγει από τη μέση προς το παρόν. Προς το παρόν, λέω. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα θα κοστολογούνται. Δηλαδή θα συνεχίζει να σας το καταβάλει το κράτος, θέλετε να πείτε. Για τους μόνιμους υπάλληλους. Για τους επικουρικούς και τους συμβασιούχους εννοείται ότι θα το καταβάλει το νοσηλευτικό ίδρυμα. Αναλόγως, ναι. Τι έσοδα θα έχει σε αριθμό θα μπορεί να έχει κάθε νοσοκομείο. Ήδη υπάρχουν αποφάσεις κάποιων νοσοκομείων σε άλλες ΥΠΕ που προτού εφαρμοστεί αυτή η επιλογή της χρηματοδότησης είπαν ότι εγώ δεν μπορώ να κρατήσω αυτή την ειδικότητα ή αυτόν τον αριθμό των γιατρών γιατί δεν μου επαρκούν τα χρήματα. Να φανταστεί δηλαδή κανένας τι θα γίνει μετά όταν πλέον το κράτος αποσυρθεί και από την υποχρέωση χρηματοδότησης των μισθών, έστω και του συμβασιούχου, όπως γίνεται τώρα. Άνω τελεία. 2.000 περίπου οι εργαζόμενοι. Συμβασιούχοι επικουρικοί πόσοι? 500. Αυτούς λοιπόν τους 500 ανθρώπους αφορά αυτό από 1η-1η 2024, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώνονται μέσα από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου. Από πού βγαίνουν αυτά τα χρήματα και από πού ο προϋπολογισμός αυτός μπορεί να επιβιώσει ενός νοσηλευτικού ιδρύματος?
Μέχρι τώρα ουσιαστικά υπήρχε τα 2/3 περίπου της χρηματοδότησης των νοσοκομείων ήταν τον κρατικό προϋπολογισμό και ένα κομμάτι πολύ λίγο ήταν από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ιδιωτικές εταιρείες ασφαλιστικές. Από 1η-1η του 24 αυτή η αναλογία θα αντιστραφεί. Σε πόσο ποσοστό ακόμα δεν είναι καθορισμένο, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικής χρηματοδότησης, ώστε τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή ο ΕΟΠΗ και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, να έχουν αν θέλετε το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης των νοσοκομείων από την πώληση υπηρεσιών υγείας. Δηλαδή ένα νοσοκομείο κάνει πολλά χειρουργία, μια κλινική έχει πολλούς ασθενείς, παύλα πελάτες, όπως θεωρεί η κυβέρνηση, θα αποζημιώνεται με τα αντίστοιχα χρήματα. Πώληση προϊόντων υγείας πάει ωστόσο το απόγευμα, θέλετε να πείτε, με τα απογευματινά ιατρία και απογευματινά χειρουργία, και το πάει. Τώρα το πάει και το πρωί πλέον. Δηλαδή, αν ένα νοσοκομείο δεν κάνει χειρουργία και το πρωί, άρα δεν έχει έσοδα από το ασφαλιστικό ταμείο ή την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, θα αποζημιώνεται λιγότερο από ένα νοσοκομείο που λειτουργεί full τα χειρουργία πρωί-απόγευμα. Άρα καταλαβαίνει κανένας, όσο μπορούμε, γιατί καταλαβαίνετε τώρα είναι μια κουβέντα που την κάνουμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο συζήτηση. Πρακτικά όμως θα γίνει αυτό. Σου λέω ότι εδώ, αφού δεν κάνεις χειρουργία εσύ στο Λασίθι, δεν μπορώ να σε χρηματοδοτώ, άρα σου βάζω οικονομική θηλιά στη λειτουργία σου, άρα κλείνεις, μαραζώνεις. Τι ζητάνε μάνατζερ τότε, τι λένε ότι θέλουν μέσω ΑΣΕΠ να προσλαμβάνουν διοικήσεις? Το Στουρνάρα, μια και καλή, έπρεπε να έχουν ή την Κριστή Λαγκάρτ να τελειώνει το θέμα. Κοιτάξτε, τους μάνατζερ τους θέλουν ακριβώς για να εφαρμόσουν αυτή την οικονομική πολιτική στα νοσοκομεία που τα θεωρούν επιχειρήσεις. Ήδη γίνονται συσκέψεις διοικητών με διευθυντές κλινικών που αναφέρονται καθαρά ότι εδώ οποιαδήποτε παρέμβαση θα γίνεται από εδώ και πέρα θα παίρνουν την υπόψη τι αποζημίωση έχουμε από το ασφαλιστικό ταμείο. Ούτως ή άλλως, βέβαια, κύριε Βρυσαλή, όλα αυτά δεν είναι καινούργια, αλλά κάθε φορά λεγόντουσαν με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα ξεχάσουμε εκείνα τα οποία γινόντουσαν και καταγγέλλατε και πριν από καιρό και σαν σωματείο, ότι υπάρχει ακόμα και ένα πλαφόν για το πόσο μπορεί να μείνει κάποιος μέσα, τι σημαίνει το να γίνει εισαγωγή δεύτερη φορά, ποιο είναι το κόστος, πραγματικά ποιος πρέπει να φύγει, ποιος δεν πρέπει να φύγει, ξενοδοχειακός εξοπλισμός μέσα στα νοσοκομεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κουβεντιάζουμε. Απλά το φέρνανε σιγά-σιγά, ας πούμε. Τώρα όμως τέλος. Τώρα τέλος, είναι κατά μέτωπο επίθεση και βεβαίως γι' αυτό κιόλας η κατάσταση καθημερινά στα νοσοκομεία και του νησιού μας χειροτερεύει περισσότερο. Δεν είναι τυχαίο, κυρία Δουργεράκη, ότι στο κρατικό της Νίκαια στην Αθήνα τα εργαστήρια του αξονικού τομογράφου παραδόθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες, γιατί η κυβέρνηση δεν προσλαμβάνει ακτινολόγους για να τα λειτουργήσουν. Αντίστοιχα, θα έχουμε το επόμενο διάστημα τέτοιου είδους φαινόμενα στα νοσοκομεία της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αξονικούς πάρα πολύ καλούς, δύο μαγνητικούς τομογράφους, και λειτουργούν ένας αντίστοιχα, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Ή επίσης αυτή τη στιγμή η μέτρηση οστικής πυκνότητας, ένα μηχάνημα που ήταν χαλασμένο μετά από αγώνες, αγοράστηκε καινούριο μηχάνημα, δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει προσωπικό. Θα έρθει μετά σαν όριμο φρούτο η επιλογή της διοίκησης και των διοικήσεων να λένε στον κόσμο, από το να τα έχω κλειστά τι να κάνω, ας τα δώσω σε ιδιώτες να τα λειτουργήσουν. Και βεβαίως ο ιδιώτης θα λειτουργήσει με βάση την πελατεία που θέλει να έχει για να έχει το κέρδος. Άρα πράγματα που τα έχουμε πληρώσει 2 και 3 φορές θα τα αξιοποιήσει εις βάρος του λαού μας οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει ψηφιακά όρημα νοσοκομεία? Ορίστε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει ψηφιακά όρημα νοσοκομεία που αναφέρεται και στη γραπτή σας δήλωση? Κοιτάξτε, ψηφιακά όρημα νοσοκομεία είναι αυτά που έχουν ηλεκτρονικά καταγράψει τα πάντα. Και εμείς δεν είμαστε κατά της τεχνολογίας, το να είναι καταγραμμένα τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι πώς αξιοποιείται η τεχνολογία. Ο ιατρικός φάκελος του ασθενή, που έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα, που προφανώς πρέπει να είναι και σύγχρονος και ηλεκτρονικός, αλλά εργαλειοποιείται η τεχνολογία, όχι να καλυτερεύσουν οι συνθήκες νοσηλείας των ασθενών ή παροχές υγείας, αλλά να περικοπούν στα όρια μιας ελάχιστης παροχής υγείας, και από εκεί και πέρα
όποιος έχει χρήματα να μπορεί να εξασφαλίζει το κάτι καλύτερο. Αυτά είναι τα ψηφιακά όρημα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία που έχουν ψηφιοποιήσει, να το πω έτσι, ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, και καλά κάνουν και τα έχουν ψηφιοποιήσει. Αλλά το θέμα είναι ποιος κρατάει το μαχαίρι. Γιατί το μαχαίρι μπορεί να κόψει ψωμί, αλλά μπορεί και να δολοφονήσει, κυρία Δουργεράκη, όπως έτσι χαρακτηριστικά, για να το καταλάβουν και οι ακροατές σας. Αυτή τη στιγμή αξιοποιείται ακριβώς για να ελαχιστοποιήσουν τις όποιες παροχές υγείας υπάρχουν στους κριτικούς και σε όλους τους Έλληνες. Μάλιστα. Και πάντα οι γιατροί υπό αυτό το καθεστώς θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα πληρώνουν και την ύφη, γιατί εγώ αυτούς βλέπω και δεν θα βλέπω καμία κυβέρνηση και κανέναν υπουργό και καμία διοίκηση όταν θα μου δίνουν εμένα ένα πρόωρο εξιτηρίο, είτε σε μένα είτε σε δικό μου, όταν ακόμα τα πράγματα δεν πάνε καλά, για να μειώσουν τα κρεβάτια, για να υπάρχουν οι συγχωνεύσεις, το κόστος λειτουργίας και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και όλα, κυρία Δουργεράκη, λέμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από τους υγειονομικούς. Χρειάζεται μαζί με τον υπόλοιπο κριτικό λαό να αντιπαλευτεί αυτή η πολιτική, να μην εφαρμοστεί. Γι' αυτό προχωράμε και σήμερα σε μια διαδικτυακή σύσκεψη όλων των υγειονομικών σωματείων της Κρήτης στις 6 ώρα και βεβαίως με πρόταση για ένα μεγάλο παγκρίτιο συλλαλητήριο, μάλλον στις 30 του Νοέμβρη, που εδώ θα πρέπει να μπουν μέσα όχι μόνο οι υγειονομικοί φορείς, τα εργατικά κέντρα, οι δήμοι, τα επιμελητήρια, γιατί η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο βαθμό πλέον που θα δημιουργούνται συνθήκες επασφάλειας της ίδιας, των ίδιων των υπηρεσιών υγείας στο νησί μας. Δεν μπορεί κανένας να μένει αμέτωχος στο τι συμβαίνει ή μόνο να περιγράφει τα προβλήματα. Τα προβλήματα πλέον τα ξέρουν όλοι. Τα προβλήματα δημιουργούνται και το ξέρουν από τις πολιτικές τις διαχρονικές που έχουν υπάρξει στο σύστημα υγείας, και βεβαίως τα προβλήματα δεν είναι σε 4-5 περιοχές ή σε 1-2 νοσοκομεία, όπως ο κύριος Χρυσοχοίδης στη συνέντευξη τύπου είπε. Ουσιαστικά εδώ υπάρχει ένας σχεδιασμός για το νέο ΕΣΥ που καθημερινά υλοποιείται πάρα πολύ γρήγορα, που βεβαίως αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στους ασθενείς. Άμεσης επιπτώσης στους ασθενείς και στους εργαζόμενους. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος ψάχνει να βρει, να κάνει μια αξιονική, μια μαγνητική, και δεν βρίσκει στα νοσοκομεία, δεν βρίσκει στον ιδιωτικό τομέα. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Το αυτή τους δεν φαίνεται να υδρώνει. Το αυτή τους δεν φαίνεται να υδρώνει. Ούτως ή άλλως οι αποφάσεις είναι προηγουμένες. Είμαστε στο στάδιο της εκτέλεσης. Εγώ συμφωνώ ότι οι αποφάσεις μπορεί να είναι. Συγγνώμη λίγο να πω μια κουβέντα. Οι αποφάσεις μπορεί να είναι λυμμένες, αλλά αυτές οι αποφάσεις μπορούν να τραπούν από τον ίδιο τον κόσμο. Γιατί φανταστείτε, αν στο συλλαλητήριο στο Βενιζέλιο είχαμε 5-6.000 κόσμος και στο παγκρίτιο συλλαλητήριο είναι 15-20.000 κόσμος, κοιτάξτε, αν τα λαμβάνει πολύ σοβαρά η κάθε κυβέρνηση. Γιατί αυτό που λέει ο κόσμος, η οργή του κόσμου μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Μάλιστα. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, παρόλες τις δυσκολίες προφανώς που υπάρχουν. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολα, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε και έτσι. Την υγεία του λαού που την έχουμε πληρώσει εμείς οι γονείς μας και θέλουμε να αφήσουμε και στα παιδιά μας, την υγεία, την παιδεία, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στα αρπακτικά της επιχειρηματικής υγείας. Κύριε Βρύσαλη, δηλαδή απογοήτευση είναι όλα αυτά τα οποία πράττουν. Είναι απογοήτευση, μόνο απογοήτευση. Υπάρχει και ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι αν είχαμε την απεσιοδοξία και τη δεκαετία του 70 με τους αγώνες που κάνει η υγειονομική για να έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας, θα είχαμε ένα σύστημα υγείας που όλα θα πουλούνταν χτήματα και σπίτια για να βρούμε την υγεία μας. Αλλά με τους αγώνες είχαμε ένα σύστημα υγείας. Αυτό με τις δυσκολίες και τα προβλήματα, αλλά εδώ πρέπει να τα ξεπεράσουμε. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Έτσι, και όχι να πάμε πίσω. Κύριε Βρύσαλη, προς το παρόν σας ευχαριστώ. Περιμένουμε να δούμε και σε αυτή την απόψινή, την διαδικτυακή, την σύσκεψή σας τι θα αποφασιστεί. Εσείς είπατε ότι ο σκοπός είναι να πάμε σε ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο πάρα πολύ δυναμικό 30 του Νοέμβρη. Να δούμε τι εσείς θα αποφασίσετε και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα. Και εγώ, κύριε Αντρία, και καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα.